Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Σοκ, παραμονή πρωτοχρονιάς. Μία γυναίκα 31 ετών από την Άφπακτο έπεσε από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Μέσα στο αυτοκίνητό της είχε αφήσει σημείωμα. Η γυναίκα στάθμευσε το αυτοκίνητό της πάνω στη γέφυρα, μεταξύ του δεύτερου και τρίτου πυλώνα. Βγήκε και πήδηξε στη θάλασσα. Το περιστατικό κατεγράφει από κάμερες κυκλοφορίας της γέφυρας γύρω στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου. Το αυτοκίνητό της, ένα Mercedes, είχε στο πίσω κάθισμα ένα καρεκλάκι. Πρόκειται για μια γυναίκα 31 ετών από την περιοχή της Ναυπάκτου, την οποία αναζητούν άνδρες του λιμενικού. Σκάφος του λιμενικού πλέει συνεχώς στην περιοχή κάτω από τη γέφυρα, έτσι ώστε να εντοπιστεί η γυναίκα. Στο λιμεναρχείο του Ρίου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, οι οποίοι αγωνιούσαν για την άτυχη γυναίκα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε αφήσει ένα σημείωμα μέσα στο αυτοκίνητό της, στο οποίο έγραφε ότι δεν άντεχε να επιφορτίζει τους συγγενείς της με την ασθένειά της. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έπασχε από κάτι. Για να αλλάξουμε θέμα, νέο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας επί του ΣΥΡΙΖΑ με πάνω από 6 μονάδες σε δημοσκόπηση που δημοσιεύει το Βήμα. Εμφανίζει ως καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ακόμη μια δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί το προβάδισμά της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, η περιοχή της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες καταδεικνύουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Kappa Research για το Βήμα της Κυριακής. Μάλιστα, με την αναγωγή, το προβάδισμα διευρύνεται και φτάνει στις 8,7 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 22,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ 16,5%. Ενώ ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 6,5%, η Δημοκρατική Συμπαράταξη με 5,5% και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,2%. Στα υπόλοιπα κόμματα το Ποτάμι συγκεντρώνει 1,8%, η ΑΝΕΛ 2,2%, ωστόσο με την αναγωγή μπαίνει οριακά στη Βουλή, όπως και η Ένωση Κεντρών που στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 2,5%, η Λαϊκή Ενότητα 1,2%, η Ανταρσία 1% και η Πλεύση Ελευθερίας 2,2%, που όμως με την αναγωγή μπορεί να μπει στη Βουλή. Ως καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 23,5% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 18% τον Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, το 65% εκτιμά ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας το 2017 θα χειροτερέψει και το 14% θα βελτιωθεί. Αυτό που είναι σαφές και αυτό που δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις είναι ότι έχουμε μια πλήρη ανατροπή σε σχέση με το ποιος θέλει ο πολίτης να τον κυβερνήσει. Το δεύτερο που παραμένει πολύ σημαντικό σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργό, που για πρώτη φορά έχουμε ανατροπή και ο πρωθυπουργό δεν είναι πρώτος στην καταλληλότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πείσουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι σταθερές κυβερνήσεις. Αυτό που επίσης χρειάζεται η χώρα είναι συνεννόηση. Άρα, και αυτοδύναμοι θα είμαστε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Ένταση χθες το βράδυ στους μποναμάδες της Πάτρας. Η έλεγχη από το μεικτό κλιμάκιο προκάλεσε την αγανάκτηση των μικροπολιτών. Τι είναι αυτά που κάνουμε, μόλις είδαμε την τελευταία μέρα του χρόνου μόνο σε έναν θησμό εδώ πέρα και την αστυνομία και την πρωί. Ποιος είναι ο ρόλος, παιδιά, τι κάνει ο ρόλος. Δηλαδή αυτή είναι νόμιμη και μας είπαμε παρανόμη μια ζωή. Από την επόμενη χρονιά ο ρόλος, εγώ προσωπικά κάθε μέρα του έρθω ζώε. Κάθε μέρα. Εγώ, ο Παναγιώτο Λάμπρος. Τα κουστούμια για να δούμε. Και εγώ η Παναγιώτου, εγώ δείξε με να με δει ο κύριος Ρόρος, θα με δει αντιμέτωπη στο μαγαζί του. Στο μαγαζί του. Καλώς. Θα με δει αντιμέτωπη. Από σήμερα και πέρα θα από εδώ και πέρα πόλεμο κάθε θέλει. Κάθε μέρα το ζώο στα μαγαζά τους. Ας κάνουν αυτή την απάντηση και θα τους κάνω καταγγελίες. Θα δεις τι θα πάθει ο Ρόρος. Έχω κι εγώ, πες μου. Αυτή εδώ αν είναι άντρας, άντρας ο Ρόρος να έρθει αυτή τη στιγμή εδώ. Εδώ. Ο χορός των καταγγελιών για τους παραδοσιακούς μποναμάδες των τριών αβάρχων καλά κρατεί. Σήμερα, μεικτό κλιμάκιο επισκέφθηκε το χώρο. Έκανε ελέγχους σε όλους τους πάγκους. Και κοιτάξτε τι έγινε. Να πάτε και στο μαγαζά μας. Σας παρακαλώ πάλι. Να πάτε στην ευχή της Παναγίας. Λυπάμαι, το ξαναλέω πάλι, που με λένε πατρινώνε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ήρθανε τώρα, έστειλε τα όργανα εδώ πέρα, που δεν έχουμε κάνει σε αυτές. Ποιους να διώξουνε, τους εγκληματίες.
Τους εγκληματίες! Ποιος τους έστειλε! Ο εμπορικός σύλλογος, ο κύριος Ρόρος! Επέστω λοιπόν! Έτσι, και ο Ρόρος! Σε ρωτάω εγώ Ζατίνα, τι, τους κλέφτες! Ποιους! Πού είναι αυτοί όλοι απάνω κλέφτες! Ποιου, εμένα! Που ψάχνω να βρω να πληρώσω το ΕΦΙΑ μου! Πάντρεψα παιδιά σου και σε ρωτάω, απάντησε μου! Ο Δήμαρχος βοηθάει όλο τον κόσμο! Μικροπολιτές, τα έβαλαν με τον εμπορικό σύλλογο και τον πρόεδρο του Γιώργο Ρόρο. Διότι ήδη εδώ και αρκετές ημέρες ο κύριος Ρόρος έχει κάνει τις πρώτες καταγγελίες. Τι να πω, θα τα πω έτσι, Μαθελιά, θα τα πει με μένα ο Ρόρος. Με μένα θα τα πει. Ποιος είναι ο Ρόρος. Ελάτε να πει ο Ρόρος. Το κλιμάκιο πάντως συνέχισε κανονικά τον έλεγχο. Μάλιστα είχαμε δύο αφαιρέσεις αδειών από κάποιους οι οποίοι πουλούσαν ρούχα αντί για τα παραδοσιακά προϊόντα των Μποναμάδων. Για τα τελευταία ψώνια του 2016 βγήκαν οι πατρινοί από το πρωί στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στην κίνηση της αγοράς, η οποία ήταν αυξημένη, βοήθησε και ο καλός καιρός. Για τα τελευταία ψώνια του 2016 ξεχύθηκαν από το πρωί στο κέντρο της Πάτρας δεκάδες πολίτες. Το κλίμα ήταν εορταστικό και το ενθαρρυντικό ήταν ότι είδαμε αρκετούς να κρατούν σακούλες με ψώνια. Είναι άλλωστε και η μέρα των γουριών αλλά και των δώρων για την αποψινή αλλαγή του χρόνου. Στην αυξημένη κίνηση της αγοράς βοήθησε επίσης και ο καλός χωρίς παγωνιά καιρός. Είναι καλύτερα σήμερα γιατί και η παγωνιά έκοψε, οπότε βοηθήθηκε η αγορά και δόξα τω Θεώ για την ώρα είμαστε καλά. Ελπίζουμε να έρθουν όλοι πατρινοί, η αγορά είναι γεμάτη με όλα τα καλούδια, καλές τιμές, καλές γιορτές, καλή χρονιά. Δευτέρα κλειστά. Δευτέρα κλειστά. Τρίτη ανοιχτά. Τρίτη όπως όλοι. Όπως όλοι. Όπως όλοι. Και μετά πάμε για εκδόσεις. Και μετά πάμε για πολύ πολύ καλές τιμές. Βάνδαλοι κατέστρεψαν τις καινούριες λάμπες στην πλατεία Νεάπολης Ζερουχλέικων. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Βάνδαλοι ξέσπασαν σε λάμπες πλατείας. Συγκεκριμένα έσπασαν σε μια μέρα 17 λάμπες στην πλατεία Νεάπολης Ζερουχλέικων. Μόλις 8 λάμπες σώθηκαν από τους αγνώστους που προφανώς θεώρησαν ότι μπορούν να σπάνε ό,τι βρουν προκειμένου να κάνουν το κέφι τους. Ψεχτήριο της Εθνικής Οδού κοντά στην Οδό Αμερικής μεταφέρεται από τις αρχές του χρόνου η ΑΔΟΗ Πατρών. Η ΑΔΟΗ μεταφέρεται στο κτίριο Γιαννόπουλος Αγγελόπουλος στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στον πρώτο και τρίτο όροφο. Μάλιστα, ήδη έχουν τοποθετηθεί και οι κατόψεις που έχουν σχέση με την χωροθέτηση των γραφείων. Ήδη στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζονται υπηρεσίες και γραφεία και άλλων κτιρίων. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών να κάνει οικονομία και να στεγάσει τις υπηρεσίες του με μικρότερο κόστος. Στην πρώτη δόη της οδού Κανακάρη ούτως ή άλλως είχε προκληθεί ασφυξία τα τελευταία χρόνια. Η γάμα δόη θα παραμείνει στα γραφεία της Ακτής Δημαίων. Τράκαραν με τα τέλη κυκλοφορίας οι οδηγοί και παρέδωσαν πινακίδες. Μέχρι και χθες είχαν παραδοθεί 3.500 πινακίδες, ενώ όπως είναι γνωστό δόθηκε παράταση μέχρι τις 9 Ιανουαρίου. Συνωστισμός επικράτησε τις τελευταίες ημέρες στις εφορίες που κορυφώθηκε σήμερα, τελευταία εργάσιμη μέρα του 2016, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι έσπευσαν ακόμα και την τελευταία στιγμή για να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους και να υποβάλουν δήλωση ακινησίας, ώστε να μην πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2017 και φόρο πολυτελούς διαβίωσης,
αλλά και για να απαλλαγούν από το τεκμήριο στην φορολογία εισοδήματος. Στις δύο εφορίες της Πάτρας, μέχρι και χθες, προτελευταία ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας, είχαν κατατεθεί συνολικά σχεδόν 3.500 πινακίδες κυκλοφορίας. Έτσι που μας κατάντησε η κυβέρνηση, τι να κρατήσουμε. Εδώ δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, τα μάξι θα μας συντηρήσουμε. Είναι πολλά τα τέτοια. 265. Έπρεπε να έχουν βρει τρόπο τουλάχιστον να διευκολύνουν κατάσταση με δόσεις, κάποιες δόσεις. Μία, δύο δόσεις, τρεις τουλάχιστον, δύο, τρεις. Δεν γίνεται όμως με δόσεις. Δυστυχώς δεν γίνεται. Και εδώ τα έντυπα συμπληρώνουν τρία έντυπα. Ενώ έπρεπε να συμπληρώνουν ένα, να το έχουν ενοποιημένο το έντυπο να κάνει ο κόσμος τη δουλειά του, τρία έντυπα. Στην γάμα δόη πατρών που καλύπτει και μεγαλύτερο αριθμό φορολογουμένων, μέχρι και χθες αργά το μεσημέρι είχαν κατατεθεί 2.500 πινακίδες. Ενώ στην αλφα δόη πατρών ο αριθμός των πινακίδων που είχαν κατατεθεί ήταν πάνω από 900. Οι αριθμοί των αυτοκινήτων που βγαίνουν λίγο πριν το τέλος του 2016 σε ακινησία είναι αυξημένοι σημαντικά σε σύγκριση με το 2015. Ωστόσο δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το ρεκόρ των 4.800 πινακίδων που είχαν κατατεθεί παραμονές πρωτοχρονιάς του 2014. Τι να κάνουμε αφού δεν έχουμε λεφτά για τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Παραδίδουμε και περιμένουμε να ζήσουμε. Χωρίς αμάξι. Χωρίς αμάξι. Τι θα κάνετε, θα κυκλοφορείτε. Το λεωφορείο. Με το λεωφορείο. Τι να κάνουμε, αφού έτσι που ήρθαν τα πράγματα, είχαμε δουλειές και τώρα δεν έχουμε δουλειές. Οι παιδικές φωνές μας ενημερώνουν από το πρωί ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του χρόνου. Τα κάλαντα είχαν σήμερα την τιμητική τους, όπως η παράδοση απαιτεί. Γυμνάρια, γυμνάρια, φίλοι μου Πέντρο, Λιβάνια. Μικρή αλλά και κάπως πιο μεγάλη ξεχύθηκαν και σήμερα για να πούν τα κάλαντα με ευχές για τη νέα χρονιά. Χαρούμενοι! Ναι! Με τρίγωνα, με ακορντεόν, με μπουζούκια, με κιθάρες και με φλάουτα οι μικροί άρχισαν να μας τα ψάλουν από νωρίς το πρωί. Δίνουνε τίποτα ή λόγω κρίσης μειωμένα τα έσοδα? Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι, ε. Οι δρόμοι της Πάτρας είχαν γεμίσει από λιλιπούτιους αγιοβασίλειδες. Κάποιοι με όλη τη στολή, άλλοι μόνο με το σκούφο. Οι ευχές πάντως έδιναν και έπαιρναν. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή πρωτοχρονιά και βέβαια ευτυχισμένο το νέο έτος. Χρόνια πολλά. Εύχομαι όλα τα παιδιά να είναι πολύ καλά για την πρωτοχρονιά. Δεν έχουν αλλάξει τώρα οι τιμές των καταστημάτων για το σημερινό ρεβεγιόν. Ωστόσο στην Πάτρα υπήρξε εστιατόριο που και τα Χριστούγεννα χρέωνε με 80 ευρώ το άτομο. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες έχουν ρίξει τις τιμές για το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς. Το πείραμα έπιασε τα Χριστούγεννα και πολλά εστιατόρια και κλαμπ γέμισαν με κόσμο. Πολλά νυχτερινά μαγαζιά κάνουν ακόμα και δώρο στους πελάτες τους πλουσιοπάραχα μενού για να τους ξαναδούν από κοντά. Για τους νέους όμως ρεβεγιόν σημαίνει κυρίως επιδρομή στα κλαμπ. Αν θυμάστε τα περιβόητα double dot ή τους γιορτινούς τιμοκαταλόγους με ένα μπουκάλι κρασί ένα δύο άτομα και μία φιάλη ποτό ένα τρία κεφάλια, ξεχάστε το. Οι καιροί έχουν αλλάξει και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βοηθήσουν για να βοηθηθούν. Το σίγουρο είναι ότι για τα πιο πολλά μαγαζιά έχουν τελειώσει οι χρυσές εποχές με τις εξωπραγματικές τιμές. Στην Πάτρα σήμερα το μπουκάλι ξεκινά από 80 ευρώ και φτάνει μέχρι και τα 150. Ωστόσο τα Χριστούγεννα υπήρξε ένα εστιατόριο που χρέωνε μέχρι και 600 ευρώ το τραπέζι των 10 ατόμων. Κάποιοι έλεγαν πως για κάποια τραπέζια υπήρχε χρέωση 800 ευρώ με όλα πληρωμένα, δηλαδή 80 ευρώ το άτομο. Και φαγητό όμως και ποτό. Το μαγαζί μάλιστα ήταν γεμάτο. Όσο για το ποτό το απλό, στα πιο πολλά μαγαζιά σήμερα δεν θα υπάρξει επιπλέον χρέωση και οι τιμές θα είναι προσιτές. Λες και η σημερινή ημέρα είναι μια απλή καθημερινή. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Από όλους εμάς που εργάζονται για το Patras TV, να έχετε μια υπέροχη πρωτοχρονιά, μια πολύ ωραία αλλαγή χρόνου με υγεία, ευτυχία και το 2017 να σας φέρει ό,τι σας στέρισε το 2016. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.
κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια, μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο. Συμβάν Υψιλον 3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Διβίκο Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Διβίκο Security. Ηλεκτρονικά συστήματα, τηλεχειρισμός από απόσταση, συστήματα φύλαξης, εξειδικευμένες εφαρμογές. Divico Security. Ασφάλεια νέας εποχής. Βαλσαμάκι εισαγωγική και οι υπερπροσφορές συνεχίζονται. Τώρα για τον πιο όμορφο χώρο του σπιτιού σας που πρέπει πάντα να είναι περιποιημένος και καθαρός, σας δίνουμε τη λύση. Καλύματα σαλονιών άριστης ποιότητας με σταυρωτή ελαστική ύφανση για τέλεια εφαρμογή για όλους τους τύπους σαλονιών. Σετ τριών τεμαχίων από 160 ευρώ τώρα μόνο 75 σε 10 υπέροχα χρώματα. Και καλύματα καρέκλας από 24 ευρώ μόνο 14 ευρώ το τεμάχιο. Και μοντέρνες έτοιμες κουρτίνες με τρούξ σε απίθανα σχέδια και χρώματα μόνο 19 ευρώ το τεμάχιο. Βαλσαμάκι εισαγωγική, Σμύρνης 243 και Καλαβρίτων. Τα προϊόντα αποστέλλονται ταχυδρομικό σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2610-361-808. Βαλσαμάκι εισαγωγική, γιατί εμείς μπορούμε και πουλάμε φθηνότερα. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Σκέφτεσαι ακόμα πώς θα παρκάρεις στο κέντρο της Πάτρας? Τώρα είναι απλό και εύκολο. Κάρτα στο Parbreeze και άραξες. Αγοράζουμε μία κάρτα με 30 λεπτά και παρκάρουμε για μία ή δύο ώρες ανάλογα το δρόμο που βρισκόμαστε. Ενημερώσου για το νέο σύστημα στάθμευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου ή pavlapatras.gr. Σε αφορά. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.